Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, επιβλητική καλησπέρα από την Sonic Arena. Καθώς παρακολουθούμε το δεύτερο παιχνίδι της αναμέτρησης μεταξύ Salonics και Manchester United, σου για τρεις εύστοχο από τον Σπανό, ο οποίος ξεκινάει ζεστός και ξεκινάει, by the way, στην πεντάδα. 0-3. Φτιάχτηκε και το διχτάκι το οποίο είχε μείνει παραπονεμένο, λοιπόν, οι συνθήκες με πρόλαβαν. 86-85 λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, βάση των 8 για τους παίκτες της Manchester. Κυφόπουλος, που έχει τώρα την μπάλα, έκανε ένα ασύλληπτο παιχνίδι με 50 πόντους, 16 rebound. Αναμυντικά σου για 3, εύκολο και από την άλλη πλευρά. Το Λίλις. Τέντσος. Νούμερο 5 θα αναγκαστείτε όσο θα πάρει πολλές προσπάθειες. Μερικά match-ups, βλέπουμε ένα ακόμα, υπήρχε mismatch και θα αναγκαστεί να κάνει το φάουλο. Καρακώστας στον Τέγο, λίγο ο δεύτερος πάρει την μπάλα. Τέντσος στην επαναφορά. Ο Μπούλιος που έχει κυλήσει και αυτός ως βασικός. Δεν θα πάει μόνος μέχρι μέσα, πήγε να βγάλει μια πάσα. Δεν θα καταφέρει να συγκριθήσει ο Σπανός, χωρίς να κάνει μπρος πίσω. 14. 5 παίκτες στον πάγκο για Σαλονίκς και 8 για Μάντσεστερ. Μεγάλη απουσία για τους ψηλούς. Πατήκας 1 και 2 δεν έπαιζαν στο πρώτο παιχνίδι για τους Σαλονίκς. Τώρα ο Σαγκαρέ είναι εκτός. Μεγάλος οπόν στη front line των παιχνών της Μάντσεστερ. Για 3 στέγος έχει βγει από το ζωγραφιστό και είναι έντοχος. Βρέχει τρίποντα στη Sonic Arena. Πάρτε ομπρέλες. 3-6. Κυφόπουλος. Κάνε τα δικά του τώρα. Στη Άι, ο οποίος έχει κλείσει και αυτός ο βασικός. Μίλησα εδώ σε κάτι να σκρίνει τον Καρακώστα, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Στη γωνία Λίλης θα πάρει ένα μακρινό σουτ. Είναι για 3 σύμφωνα με το ρεφιλ άστοχος. Γκρόμπι το rebound. Τέτος. Ωραία πάσα στο Σπανό, που έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα πάει. Πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Δεν τα κατάφερε. Στη Άι να τον αποτρέψει επαρκώς ώστε να μην βάλει το καλάθι. Ο προσωπικός αντίπαλος 3-8. Ένας εκ των δύο στον πάγκο που θα παίξει απόψε. Δίνει το μέσος coach από τρίπλα ένα jump shoot, είναι άνθρωπος ο Νικόπουλος. Παίρνει σε τυπωμένο χέρι αντιπάλου. Απίστευτο work ethic, απίστευτη ενέργεια και από τις δύο ομάδες. Τέγος μια μακρινή πάσα, δεν θα την πάρει. Λίλης ήταν για μένα τρίπλα, μάλλον θα πάει στο Στεφάνι. Την πάσα που πήγε να βγάλει παίκτης. Πώς θα παίξεις, οκ. Θα λέω, δεν σε είδα, τι λέει. Μια χαρά. Η μεγάλο fan club, η ομάδα των Manchester United, όπως η Sonic Arena, αριστερά και δεξιά από την... Δεν έχει πει εγώ. Ένα jump shot από το ύψος, από το οποίο είχε πάρει προηγουμένως και πάλι ο Γιφόπουλος, είναι πάλι άστοχος. Σε κάτι πράγμα, ωραία συνεργασία, είναι άστοχος όμως το Γιόγλου. Μπορεί πάντα τον Τέγο γυρίσει, γίνει έστω από τον Στεριόγλου. Κοιτάξτε πως κάνει ο πάγκος του Σαλονίκς. Στην άφη! Φίλης τώρα που κατεβάσει την επίθεση. Κοιτάξτε την πάσα, φίλης έκανε μια προσπίση, παρέμεινε όπως που είχε πάνω με κάποιο τρόπο, είναι άστοχος. Σίγουρα! Το τι που πήρε, 3-11. Ένα ταυματικά, χέρι με χέρι στον Τέντσο. Παίρνει ένα σκρίνο του Στεριόγλου. Ρόλου πάσα στη γωνία. Σπανός, το αριστερό πήγε να βγάλει. Έκλεψε ο Στεάι και θέλει να κατεβάσει την επίθεση. Για να δούμε αν θα πάρει περισσότερες προσπάθειες υπόψη εν ώψη της απουσίας του Σαγκαρέ. Κόντρα σε όλους και σε όλα παρά λίγο το καλάθι του Πάου Καρκεφτή. Σε δύο βολές ο ψηλός της Μάντσεστερ. Εύστοχος πρώτη έχει το παπάγαν από αναπίθεση. Άστοχος δεύτερη. Το rebound. Τέλου. Καλή μια μακρινή πάσα ο Κούλιος στον Σπανό. Ένα running floater δεν θα δικαιώσει ούτε άμεσα ούτε έμεσα τον Τέγο, καθώς ούτε έβαλε το καλάθι, δεν πήρε κάποιο φάουλ. Βόμπλος. Τον Ιωλίλης θα πάρει, είναι αποφασισμένος, το νιώθει, το πήρε, το έβαλε! 7-10
το νούμερο 5 ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικός, ο οδεχός του κάθε στον πάγκο και φάουλ. Θα λυγίσει την παραφορά. Πανός. Πανός έχει κερδίσει το φάουλ. Έχει το Λίλι. Πάσε στον Τέχο, έχει βρεθεί ελεύθερος από τη γωνία και σωστά τεχνικά θα πάρει το τρίποντο, αλλά είναι άστοχος ο Φούλιος. Καρακώστας ανοίγει το γήπεδο και χάζει τις επιλογές του. Κώστας Κυφόπουλος. Πάει να σκρίνει τον Καρακώστα, μόνος του μέχρι μέσα ο Κυφόπουλος. Παίρνει Σβάρνα 2 και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, έστοχος. 9-10. Φούλιος. Μιλτσός, νούμερο 5 πήρε. Για μακριά ώστε υπάρχει αρνητικό πλεονέκτημα που ίσως έρχεται από πολλές προσπίσεις και μετά από βηματόδια προς το μέσο θα πάρει το ρίπτο και είναι έστοχος. 9-12. Κόπλος στη γωνία θα πάρει ένα μακρινό σου για 3. Το Λίλι ο οποίος το έχει πάρει προσωπικά είναι άστοχος όμως. 9-12. Τέντσος. Σκαστή πάσα δεν θα περάσει μέσα στον... μέσα στη ρακέτα εκεί που ήταν Σπανός. Σπανός, γορφή, τέτοιος. Ωραία, υπέροχη έλευση. Σπανού μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στο αριστερό από το δεξί διάδρομο, 9-14. Μόλις 5 λεπτά στο παιχνίδι. Πάρα πολύ περιεκτικό παιχνίδι, 3-2 ονοματικά. Φίζικαλ, γρήγορο. Πάρα πολύ ενέργεια, χνίδι ενεργειακό ποτό απόψε. Ο το έχει το νούμερο 8, τον Κούλιο θα περάσει ο Τέντζος το νούμερο 99 θέση του Κούλιου τελικά. Το νούμερο 5 ήταν έτοιμος να έκανε κάποια βήματα, τελικά δεν θα περάσει εκτός. Έτσι φωνάζει ο Δημήτρης Πατήκας από τον πάγκο, ο Κυφόπουλος. Τώρα λίγο να χάσει πήγε δεύτερος παίκτης πάνω, το απέναντι σε άλλους δύο. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Σπανός. Σπανός εναντίον Γιφόπουλου ή Στεάη. Απίστευτη μάχη ψηλών απόψε. Τέχος. Τέχος απέναντι στον Γιφόπουλο. Κάνει ωραίες προσπίσεις. Τους έφαγε για δύο φορές ο Γιφόπουλος. Αλλά δεν πήρε το καλάθι ο Τέχος. Την προσπάθεια μόνος μέχρι μέσα. Τρομακτικό άλμα. Και έστοχος για ένα ακόμα λέει από την αριστερή πτέρυγα αυτή τη φορά. Σπανός. 9-16. Μέχρι μέσα Καρακώστας έκανε μια προσπίση για να βγάλει τον Λίλι, δεν το έκανε. Σιάι, μόνος του μέχρι μέσα ήταν και ο Γιφόπουλος, ο δεύτερος που ζήτησε αλλά δεν πήρε. Τέντσος πήρε τον μοναδικό του, μόνος του μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ και δύο βολές από τον Καρακώστα με το νούμερο 7 και time out. Time out. Έχει καλέσει ο Δημήτρης Πατήκος, ο οποίος κάνει και τη σχετική χειρονομία. 9-16 στο συν 7 η διαφορά υπέρ των Θεσσαλονίκης. 3-3 τα ομαδικά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Γαρίνα, πάμε για το δραματικό zoom out. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελεί πολλές ο Τέλσος. Το νούμερο 5 είναι έστω από την πρώτη, 9-17, εάν βάλει και τη δεύτερη. Έχουμε double score στη ζώνη Γαρίνα. Πράγματι αυτό συμβαίνει, 9-18. Κόμπουλος, κανόνι στο δεξί, βγάζει το Στεάι, έχει κλειστεί από 2, θα πάρει και μίλης. Βρέθηκε ελεύθερος, στα 45 μίλης είναι άστοχος, θα μιλικό ριμπάνω του Μπέζο. Για μακρινή πάσα πήγε να βγάλει το Σπανό ελεύθερο, αλλά δεν τα κατάφερε. Κόμπουλος, κύριο τον Λίλι, στέκεται στον αέρα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης αποτελεί ο Κυφόπουλος για την ομάδα του και μέχρι στιγμή στην πρώτη περίοδο. Είμαστε έτσι. Χέρι με χέρι στον συντονόματο αδερφό του, το νούμερο 5. Η φωνή μου είναι σαν ρόλο εγκόστερ, το νούμερο 5, οκ. Okay. Μόνος μέχρι μέσα, να μην περάσει εκτός από τον... όχι από τον Λιούκα τελικά. Θα δώσει μπάλα παραμένει για το Θεσσαλονίκη. Περάσει ο Βέλιος για αρκετή ώρα σύνθεση στην πεντάδα των Manchester. Στα 3-4 ώρα πρέπει να βιαστεί ο Λιούκας, θα γυρίσει ένα jump shot που θα τον δικαιώσει. Λιούκας και Τέχος και Σπανός. Ένα ψηλό το σχήμα των Θεσσαλονίκης.
δεδομένου του γεγονότος ότι έχουν και αλλαγές διαθέσιμες αρκετές. Είναι ελεύθερος ο Καρακώστας στην γωνία, είναι άστοχος, αρνητικό ριμπάντο του Σπανό. Τελικά 4 παίκτες στο Θεσσαλονίκη και πόνο, 4 και 3 Θεσσαλονίκης και Μάντσεστερ αντίστοιχα. Λούκας, ωραία πάσα στον τέντρο, το νούμερο 5 έχει βάλει πλάτη. Υπέροχη πάσα! Αν είναι δυνατόν, τι έβγαλε το καπέλο το τέντρος. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι για μία ακόμα φορά ο Σπανός. Οι ψηλοί πρωταγωνιστούν. Μια άστοχη του Στεάη. Δευτεριοποιείται και από τη γραμμή του 75 έξω από αυτήν για να μην ξεχνάσει. Φλέξιον, μπάλα θα περάσει στα χέρια παικτών της Μάντσεστερ. Πάει μόνο του Κάρφο, Στεάη! 13-22. Κέντσος με το νούμερο 99, κερδίσαμε νομίζω, λέει φίλος της Μάντσεστερ. Σπανός έκανε μια προσποίηση. Τους κάνει φάουλο ο Τζικόπουλος. Για αυτό ήταν η βήματα σε τέτοια φάση. Έπρεπε από προσποίηση πολύ σκληρό λάθος. Βάσκες περνάει στη θέση του Ματσίκας με το νούμερο 11 Βάσκες του Τέγου. Άμα πει η δεύτερη πόσο έχει αυτό. 13-24. Το 13-22. Mind games τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Ρίλης Κόπλος χωρίς να χάσει χρόνο στα 21 δευτερόλεπτα επιτίθεται κατά μέτωπο. Όχι, όχι. 99. Πάλι που έχει κερδίσει τον Τέντσο από το νούμερο 99. Δεν έχει συμπληρωθεί δραματικά. Και υπάρχει σφύριγμα. Δεν την πάλαμε στεφάνι από την εντύπωση. Γιώργο, μαζί με το Θωμάκι. Όπως τυλάχει 14-24. Ίσως πιέζεται πολύ καλά από τον Τέλειο. Συνεχίζει να πιέζεται πολύ καλά από τον Τέλειο. Λούκας, στην κίνηση ο Πατήκας, στην πρώτη του την μπάλα. Πανάς, καλό μας γίνει, έξτρα πάσα. Πατήκας θα συγκρατήσει, πολύ καλή άμυνα προς Τεάη. Ο Κόπουλος τώρα πάνω του, θα φαίνεται σε 2 με τον Καρακώστα, με το νούμερο 0 στον Κόπουλο. Αντιμικό λιμπάω στο Τεάη, πάει κατά μέτωπο. Αν είναι δυνατόν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος αυτή τη φορά, δεν πήρε ούτε το φάουλ. Τυριώδης ψηλός της Μάντσεστερ. Πανός. Νούμερο 99. Πάρε ένα σκριν, θα εκτελέσει πίσω από αυτό το νιώθει, είναι άστοχος όμως. Σκριν που πήρε από τον Λιούκα. Όποια ομάδα κερδίσει παίρνει το σκριν για το Final Four της Μάστερ και φάουλ του Πατήκα πριν βάλει και αυτό το καλάθι ο Νιθόπουλος. Στάρ της Μάντσεστερ. Στις 10, σε 11 ακόμα. Τώρα είναι 8 στα πρωτές. Καθώς ο Τέντες πιέζει τον Τέντες και πάλι εξακολουθεί να του βγάζει το λάδι εντός αγωγικών. Ελπίζω δηλαδή, μόνο εντός αγωγικών. Φαντάζομαι άλλαξε με τον Τάσιο, θα είμαι μόνος μέχρι μέσα. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Απέναντι στο Στεάι. Κουμπυρικές μάχες ψηλών συνεχίζονται. Στεάι. Με βάλει 26 πόντους σε 10 λεπτά η Σαλονίκη. Βάλει να περάσει εκτός. Κόστος με το νούμερο 0 στην επαναφορά που περάσει για το σημαντικό χώρο Γιφόπουλος.
Στεάι, στα 9, πέρασε τον Τάσιο μέχρι μέσα, πέραντι στον Πατίκα. Υψηλή της Μάντσεστερ. Δεν χαμπαριάζουν από double team. Δεν χαμπαριάζουν από δεύτερους παίκτες που έρχονται πάνω τους. Ή ακόμα και σε δύο παίκτες που πάνε αυτοί κατά πάνω τους. Δεν χαμπαριάζουν Χριστό, Στεάι και Νικόπουλος. Μέχρι στιγμής. Πρώτος εκ των δύο προαναφερθέντων πάει στη γραμμή. Και είναι έστω από την πρώτη ρίχνη που διαφορά έχει νέου κάτω από τις 10. Πέντο χρόνο του είναι άστο από την δεύτερη. Πατήκα στο rebound. Βάση της Στεφάνης. Του Πατήκα στην μπάλα προηγουμένως. Αν τον Πατήκα σαν ισχούσα. Υπάρχει φάουλ. Στεάι. Στο screen που δέχτηκε. Συμβολές άλλαξε τον λίγο ο Σάκης Τέντσος, τον φερόμενο ως coach απόψε. Πατήκα. Ο άλλος Πατήκας είναι έστω στην πόλη. Έστω στην δεύτερη μάζει το Σάκης Τέντσος να περάσει εντός. Είναι έστωχος ο Πατήκας με το νούμερο 11 και στη δεύτερη πόλη και περνάει εκτός. Και η ενδιαφέρουσα επιλογή. 17-28 παρόλα αυτά. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις, εάν όχι την τελευταία για το πρώτο δεκάλεπτο. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα, 2-3 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Θεσσαλονίκης. Και άλλη δεν θα δώσει το screen, θα δώσει τη δεύτερη φάση του Κόπουλο. Τέλειος. Υπάρχει φόβος, συγκρατεί. Τελικά συγκρατεί. Ένα σύντομο πάρα πολύ μακριά. Είναι άνθρωπος Airborne που έχει τη πρώτη επίθεση. Έχει κινήσει. Κάποιος χρόνος. Είναι 3 δευτερόλεπτα όπως είναι η γραμματεία. Άρα έχουμε. Okay. Σύμφωνα με το ρεύμα θα δημιουργήσει το χρονόμετρο. 7 λέει αυτή τη στιγμή. Θεσσαλονίκης στην επαναφορά. Ένα δούμε. Το νούμερο 99 θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο, θα μετρήσει αν μπει, είναι άστοχος. 17-28. Σκορ που έχουμε έπειτα από το πρώτο πολύ πλούσιο δεκάλεπτο σε θέαμα. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το οποίο θα κρίνει ποια ομάδα θα πάει στο Final Four της Master. Στρέφω σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μου. Από σούτ δεν βγήκε. Θα επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά στην Sony Carina. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Όλα έτοιμα για την δεύτερη περίοδο. Για την οποία η πρώτη κατοχή είναι για τη Manchester. Όλα έτοιμα. Στιάζει την επαναφορά και ο Φόπουλος ξεκινήσει βασικός και παραμένει. Μέσα έχει κλειστεί από δύο χρόνια στο τέλειο. Ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο. Μέσα στο φίτης. Για τρεις θα το πάρει. Έχω τον δεχτεί ελεύθερος και δικαιώνεται. 20-28. Μέσα σε πανδαιμόνιο. Στην πορεία πολύ ωραία ατμόσφαιρα που έπρεπε να δημιουργήσει η Φίλιξ Μάντσεστερ. Σάκη Τέντσος με εκνέω στον αγωνιστικό χώρο. Η ωραία στον συνεργόματο δεχτώ τον Λιούκας Ρίξε και πήρε απέναντι στον Τσιφόπουλο, ο οποίος πάει πλάτη τώρα σε αυτόν. Θα τον παίξει στην πλάτη, είναι άστοχος, θα αποστάρει. Ο Τσιφόπουλο είναι εξαιρετικό rebound και θα χρησιμοποιηθεί από δύο. Λιούκας, θα γυρίσει, καλάθι και φάουλ! Μετράει το καλάθι, πήρε και το φάουλ! Από έχει ρωτήσει τον Κυφόπουλο, 20-30. Πρώτο φάουλ στην δεύτερη περίοδο. Φορά και πάλι στους στρογγυλούς 10 πόντους. Έλα πάρτε το μετά. Το κουμπί το πάνω. Έχω την πολύ ωραία στις πήρε το χρόνο του. Σε 11 η διαφορά. Ο Κόπλος τώρα θα πάρει την μπάλα. Λίγο πριν περάσει το κέντρο. Ο Κόπλος πάει μέχρι μέσα και... καλάθι και φάουλ!
Αν το έχει ρωτήσει το Σπανό. Έμεσο τρίποντο. Ανταπαντάτε. Σπανός. Σαγιστέτσος. Λιούκας τώρα. Πάλι ένα jump shoot. Θεωρητικά μακριά από τις δύο δράσεις του. Είναι άστοχος σε παγκαρισμένο χέρι. Σε παγκαρισμένη κατάσταση. Έχουμε χάσει τα λογικά μας. Και μόνος μέχρι μέσα πήρε θετικό rebound του Φόπουλος και φτώχισε. Πήρε θετικό rebound και ο Θεάη και φτώχισε και πήρε και το φάουλ. Τι ματσάρα βλέπουμε στο Σόνικα Αρένα. Απίστευτο πραγματικά. Πήρε περνάει στον πάγκο. Να βρέλει στη θέση του. Έστωχος και στην πολύ ο Θεάη. 26-31. Φτάσεις έντος, πήρε κάτι στα σκρίνα από τον Νιούκα. Να βρέλει στον πιέζι και θα κάνει το φάουλ. Μία παρατήρηση ο Λαμπέλης από την μαρτυρία που εξέφρασε στον ρεφ. Φτάσεις έντος. Όχι και πάλι. Του Λαμπρέλη. Δεύτερο back to back και θα περάσει εκτός. Μίλησε στη θέση του από κάποια ώρα. Προηγήθηκε ο Λαμπρέλης. Θα γυρίσει, είναι άστοχος ο Λιούκας. Επιθετικό ριβάνο του Δάσκιο. Πάλι Λιούκας πολύ αποδοσιακά μέχρι μέσα. Μπλοκ και τεχνική ποινή. Όλος εκτελέσει την πολλή αστέση. 27-31, ακόμα πιο κοντά η Manchester. Manchester η οποία αποτελεί την πιο βελτιωμένη, χωρίς καμία αμφιβολία, στη mid-season ομάδα, στη Master. Έχει από πάρα πολλές σερήνικες. Μόλις το πρώτο 1,5 αγωνιστικό λεπτό στη δεύτερη περίοδο, 3-3 τα ομαδικά. Σε 2-3 άστοχος ο Φόπουλος στην Ιωνία. Θέσεις στο νούμερο 99. Αχάσι, Σκάι έτσι που φτιάχνει την μπάλα, 2-1-2-1-1. Μόρτος μέχρι μέσα, από πού, πήδηξε ο Σκάι. 29-31. Ο Σκάι στην προηγούμενη φάση και έβγαλε φτερά. Σε 2-3 σάκης τέτοιος. Τον στην άλλη γωνία θα πάστε με σκύριο του τρίποντο. Αστόχησε και φάουλ κατά τη διεκδίκηση. Θα πει γυρίσει τον Καρακώστα με το νούμερο 0. Ξέρετε στους 2-3, μια άσκηση με μεγάλη καμήλη, πάρα πολύ ψηλά, δεν κατάφερε να πατήσει τον πάντο Λιούκας. Υπάρχει μάχη, ο Μυρική θα συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Και 4 δευτερόλεπτα για τους Θεσσαλονίκης. Συμπληρωμένο ομαδικά για τους παίκτες της Manchester. Μας τέτοιος. Μόλις μέχρι μέσα, το ρίξι παίκτης πάνω του, πάνω στο 3-3, θα τον μπουμπουνίσει από την κορυφή, είναι άστοχος. Είναι στο rebound. Φόμπλος. Φόμπλος, ωραία τρίπλα παίρνει στο Σάκη Τέντσο και το φάουλ από τον δεύτερο. Συμπληρωμένα ομαδικά, φίλες και φίλοι, πριν συμπληρώσουμε καν 2,5 αγωνιστικά λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Ο Γιώργος Πατήκας είναι έτοιμος να περάσει στη θέση του Τάσου. Κανένας από τους δύο δηλήσεις ξεκρίσεις βασικός. Χριστοφίδης στην επαναφορά. Προσέξτε το φάουλ! Ο Φόμπλος προσέξτε το φάουλ, λέει ο Δημήτρης Πατήκας στον πάγκο χαρακτηριστικά. Χριστοφίδης έκανε μια προσποίηση, πήγε να βάλει δεύτερο χρόνο την μπάσα, υπάρχει διφλέξιο με το πόδι από τον Λιούκα.
Χρυστοφίδης είναι παραφορά σε μία ακόμα. Αλφόπουλος. Πάρει ένα screen ο Λόγος του Χρυστοφίδη. Ένα jump shot άστοχο πολύ ψηλά. Το αμυντικό rebound του Σπανός. Εδώ στη μέση ταχύτατα. Το γύρωστε μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Ένα ακόμα. Εγώ Καραγκώστας με το νούμερο 7 θα περάσει στη θέση του. Στην ονόμα του του το νούμερο 0. Μιλώνει κάποιο. Manchester. Στη βολή ο Σπανός. Φόπουλος. Ο Καρακώστας δεν συγκρατήσει και υπάρχει φάουλ του Ζάκη Τέντσο και πάλι. Φυσικά το παιχνίδι 5-5 τα μαντικά. Πριν καν συμπληρωθούν 3 λεπτά διορτώνα. Και τεχνική ποινή στον Πάγκο του Θεσσαλονίκη. Συν μια βολή χειροκροτήματα που στείλει στο Ιδόν Σμάντσερ. Λοιπόν, ο Ρεπίστος, η βολή της τεχνικής κρίσης, ο Πόπουλος έχει στόχο σε αυτή. Καρακώστας θα εκτελέσει το ζευγάρι βολών. Άτομο στην πρώτη, θα έχει εξπεράσει στον Πάγκο, Πούλιος στη θέση του. Μέσα σε πανδεμόνιο από τους φίλους της Μάντσεστερ. Διαφορά στους τρεις, Πούλιος. Έχει πάσα ο Μαστέντσος μόνος του μέχρι μέσα. Εδώ πας Λιγέι Μιούκας στην αγώνα του Νεβέρα του Νεβέτρο. Πούλιος δεν θα πάρει την μπάλα αλλά ένα jump shoot πέφτοντας είναι έστοχο. Δικαιώνει ο Μιούκα. Στη Άι γύρισε απέναντι στον Πούλιο. Μόνος του μέχρι μέσα απέναντι στον Σπανό είναι άστοχος. Πάνω στο βάρτο rebound θέλει να τρέξει. Τι ενέργεια είναι αυτή που βγάζουν οι παίκτες. Και τον δύο πάρων, το Μαστέντσος. Μαστέντσος. Συμπιατρήσα με πάρα. Τι έβαλε. Πάρα πολύ δύσκολο σιώτα απέναντι σε ψωμένο χέρι. Πολύ ψηλότερου ψωμετρικά αντιπάλου. Δεν ψωμετρικά, όχι, τι άλλο. Τέλος πάντων, απέναντι στο Στεάι. 31-39. Ξεφύγει και πάλι σαν ο Νίκς. Δεν ήθελε να απαντήσει, φαίνεται καλό. Ήταν ένας στόχος όμως. Μαστέντσος. Πέρασε πάρα πολύ αυστηρή γωνία χωρίς να πατήσει την γραμμή σου για τρεις. Ένας γλυκαθή είναι άστοχος της Βόπουλος στο rebound. Πάρα πολύ έντονη της συγκινήσεις. Η λύση από τη γωνία θέλει να το πάρει. Νιώθει καλά το πήρε και είναι έκοδος. 34-39. Λιούκας. Πόσο γουστάρω αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει κανένας. Λιούκας. Το Μαστέντζος. Έχω βάλει κάποιο screen, θα επιστρέψει πάρα στο Λιούκα. Ήταν από μια σκαστή πάσα, έκανε μία-δύο προσπίσεις, γύρισε και έβαλε το καλάθι. 34-41. Σε πτάει τη φορά. Χέσεις λέει ο Βαδίκας. Σε διαθερήσει ο Σοφίδης. Πάει ένας στιχή χορός τριπόντων να λέει άστοχος και φάουλ. Έχει χειροθεί στον Καρακώστα. Είσαι σαν διαθνητικό, θυμάστε τέτοιος σαν την καρδιά, σε πράγμα να καλά. Τρία! Αντώνη, το 7-3. Ωραία, ευχαριστώ. Τρία φάουλ του Καρακώστα με το νούμερο 7. Αυτός, έστωπος, την πρώτη γυροφόνη, ο Λούκας. Του θαλμαπάτες, έστωξε την πρώτη. Έστωπος στη δεύτερη. Και στη δεύτερη μάλλον 34-43. Και time out. Αντώνη, ποιος πήρε time out? Time out λοιπόν που έχει καλέσει η Manchester βλέποντας τη διαφορά να είναι στις 9 πόντους. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ physical και έχουμε πάρα πολύ ψηλό σκορ. Ενδεχομένως παραδόξος, όπως οι δύο ομάδες κοντράρονται
πολύ στένος, έχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στη ζώνη Καρίνα. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο η κατοχή ήταν για τη Manchester. Θα δώσω αυτή την περίπτωση το time out μόνος. Λίγο στα λίγο με τον έναν εκ των δύο ρεφς. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το επόμενο διάστημα. Σκόρ είναι στο 34-43, σκόρ θα μπορούσαμε να έχουμε στη λήξη δύο ή ακόμα και τριών περιόδων. Σκόρ που έχουμε μετά από μια μισή και λιγότερο. Λίγη στο άρθρο μπαλά. Είναι 17 ακόμα στη λήξη του πρώτου μισού. Είμαστε ακόμα στο πρώτο μισό, θα χάσει την μπάλα Λίλης. Ούλιος. Τι φοβέρα δίπλα του Καρακώστα, ωραία πάση στον Πατικά. Ούλιος. Δεν θα πάρει το δίποντο. Κάνει πολλαπλές προσπίσεις, πολλές φορές ξανακάνει. Προηγουμένως είναι άσπρος, ο Λούκας πήγε πολύ στο τέντερ του Κόρι Πάουντ. Πανώ την τέντερ το παρόσο δεν κατάφερε, το γιούρο στο κόμπι και ο Στεάρι από τον Γιούρο που έσυρθε ως βοήθεια. Στην Wixside το Θόμας τέντερ σε κρατείο Πατήκας. Παρά το γεγονός δεν ήταν εκεί πέρα, θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Πήγε να πάρει μια πάσα η οποία δεν προοριζόταν ενδεχομένως για τον Πατήκας. Κύριε Τέντζος, και αυτό έχει σε χάος το παιχνίδι, ένα όμορφο χάος, άγρια ομορφιά. Άγρια φύση, δεν έχω ιδέα τι λέω, παρόλα αυτά Τζιφόπουλο στη γωνία. Και άι, μίλησε μια τρεις θα το πάρει. Μια άσκηση πέντε μισθών. Πανώ, δεν θα πάρει το αμυντικό rebound, πανώ σε ξεχυθήκαν το γηπέδο. Γυρίζει τώρα στην άμυνα, Τζιφόπουλος, μόνος μέχρι μέσα, πέρασε με κλειδό. Ο δύο και είναι έστοχος. Ακούτε τι γίνεται, 36-43. Δεν πάσε στον Πατήκα. Πάρει ένα πολύ δύσκολο σούπι άσκοπος από μακριά ο Καρακώστας. Φόπουλος πάει μόνος τον γερνή στο φάλο τον Πούλιο. Τζάμπα βολές η κάτω δημόντα του Σαλονίκη. Αλλαγή, τέχος περνάει μετά από αρκετή ώρα πλέον θέση του Λιούκα. Ο Ισπανός θα περάσει στον πάγκο στη θέση του Σεργιόγλου. Μια πιο tactical σύνθεση τώρα των Σαλονίκης, όχι τόσο αθλητική όσο θα μπορούσε να είναι. Έτσι στην πρώτη ο Γιουφόπουλος. 37-43. Κάτω 8-43 και ο Δέλιος περνάει στη θέση του. Πολύ παίκτες είναι στον πάγκο. Γυρούνται προς τον πάγκο. Και στον πίσω πίσω τελικά. Βάσετος. Θα έχεις παραμένει στον πάγκο. Συνονόματος ως αδερφός του. Τα δέτσι σκύψη είναι συνονόματα τέλος πάντων. Πατήκας. Στα προτές απέριστος στη ΑΗ θα συγκρατήσει σας πρόξη. Στον τελειού με αυτό σας μπλόξ τον Μούλιο και πόδι. Αλλαγή κατοχής. Περάσει τον πάγκο και από αυτό που στη θέση του. Θέσεις φορές δίνουμε στον Πατήκα από τον πάγκο. Τζιφόπουλος παίρνει σε 2, παίρνει σε 3, θα γυρίσει καλά. Τι κάνει, τι απόψε ο Τζιφόπουλος. Σαν η Καρίνα έτοιμη να γκρεμιστεί από τους φίλους της Manchester. 40-43. Πρωταγωνιστή στις τελευταίες εκπληκτικές φάσεις της Manchester ο Τζιφόπουλος. Πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο παίκτη. Πολύ μεγάλο δεύτερο δεκάλεπτο για τον Γιουφόπουλο. Αυτό είναι αυτό, Τόνι. Πώς απαντάει. Το σκέφτει πολύ. Πέφτει η κάμερα. Όλα καλά. Άλλα πράγματα πέσουν, άλλα πράγματα ανεβαίνουν με το παιχνίδι που βλέπουμε. Μέχρι μέσα. Άστοχος ο Λίος Πατήκας. Με ένα υπόγειο λέει, έφτασε πολύ κοντά στο να μπει τέλειος. Δεν θα πάρει τίποτα, έχει μείνει πίσω, του πήρε ο Λίλης, είναι άστοχος. Πατήκας. Μας. Κάνει ένα σκρίνα προς το πιόνο, πάει δίνεται από αυτό, θα πάρει το τίποτα, είναι άστοχος. Ζήτησε κάτι σαν φάουλ με το βλέμμα του, είναι άστοχος. Βόπουλος, για τρεις. Άστοχος απέναντι στον Βόπουλος. Είναι για ήρεμα, παιχνίδι, ήρεμα, χαρακτηριστικά λέει. Κάποιος στο πάντο του Σαλονίκη. Στους γιατρείς θα το πάρει στα 11, είναι άστοχος. Θα πάρει πολύ ψηλά δευτερικό λιμπάτο του Γιώργου.
Στέγος. Μπάς στα 7. Μόνος του ψάχνει μια μπάς στην πρίκη στον Πατήκα. Ένα jump shoot μακρινό δίποτος. Λήξη του χρόνου της επίθεσης έρχομαι. 41-45. Έχει φωνάζει για μία ακόμα φορά ότι είναι σημαντικά. Φόμπουλος. Φόμπουλος σε κάνει μια προσπίση και παίρνει τις δύο. Σου διατρίσσα το πάρει από τη γωνία και πάλι είναι πάλι άστομο στο δεύτερο. Άστομο τρίποντα του Λίλη. Θετικό rebound. Από τον Κιφόπουλο και ένα ακόμα καλάθι. Τα voice crack. Δίνουν και παίρνουν. Όμως παίρνει την μπάλα ο Καρακώστας με το νούμερο 7. Έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ισόπαλα το παιχνίδι. Έχει το lay-up του Λίλη. 45 όλα. Μπορείς να φτάσει ακόμα και πάνω από τους 10. 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου μισού του συναρπαστικού του πρώτου μισού. Ο Βαστέντος κοίταξε το γράφι και έκανε μια προσπίση, δεν πήρε το τρίποντο. Σκι πάσα στην κορυφή περίπου. Τέχος έβγαλε και πάλι στο Πατήκα, είναι δύσκολο, είναι άστοχο. Ζητικό ριμπάλ, κόψε από τον Κιφόπουλο. Και πάλι στη λήξη του πρώτου της επίθεσης, δεν δικαιώθηκε αυτή τη φορά ο Πατήκας. Time out, ο Δημήτρης Πατήκας. Βονουρά στο Θεσσαλονίκη. 5-5 λοιπόν, πολύ ώρα. 45 όλα, 1-2 για τη λήξη του πιθόντου μισού. Νιώθω σαν να έχω παρακολουθήσει δύο παιχνίδια και να είμαστε στο τελευταίο 1-22 της τελευταίας περιόδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή. Αυτό και μόνο αρχίσει ένα τέτοιο παιχνίδι σε μια τέτοια ματσάρα, σε μια τέτοια αναμέτρηση, διαφήμιση. Για τη Master, διαφήμιση για την διοργάνωση του Μπασκετά και διαφήμιση για το ίδιο το Basket for that matter. 45 ώρα, παρόσα λοιπόν για την επαναφορά. Ας τάσεις οι παράγοντες από την εξέδρα της Manchester. Θα συγκρατήσει ο Λιούκας, πήρε από τον Στεργιόγλου. Δεν είναι δυνατόν, πήγε να μπει το κουαλάθι, θα αρχιστεί σε φάουλ. Δύο βολές απέναντι σε δύο αντιπάλους. Πάλι το έχει συνεχίσει τον Σβέκα, τον Γιχόπουλο. Σπανός περνάει στον πάγκο. Λέει εκεί πέρα ο Φεστέντος. Είναι η μυστικοπάθεια μεταξύ των δύο, τι λένε τα πουλάκια μου, δεν ξέρω. Άστοχος στην πρώτη ο Λιούκας. Δικαίωμα για μία ακόμα. Η επόμενη έξω λέει χαρακτηριστικά κάποιος που κρυμάζει, παιδιά να δούμε. Αν έχει δίκιο. Έπεσε έξω αυτός. Μπήκε μέσα η βολή. Κιφόπουλος. Αν γινόταν το αντίστοιχο δεν θα μπορούσα να πω το αντίστοιχο γιατί... Ναι. Είναι συγκρατή. Κιφόπουλος. Κιφόπουλος. Τα 13 έκανε το Eurostep διεκόπη. Σούπαρε και έστειχε. Και ευτόχισε όμως. Κάνουμε τα λόγια μας. Κάνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Αρχιτήσουμε αυτό το υπέροχο μας. Πατήκας. Είναι άστοχος. Κιφόπουλος το rebound. Μπροστά η Manchester. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Σκάι δεν θα πάρει ο Λιούκας. Έβαλε το χέρι πίσω και έκλεψε. Πέρασε τον Κανακώστα ο Σπανός. Η γωνία Πατήκα θα τον πάρει, θα τον πουπουνίσει. Είναι άστοχο στα 19. Πώς πήρε το επιθετικό rebound ο Σεργιόγλου και πώς πήρε το επιθετικό rebound για δεύτερη φορά. Και πήρε και έβαλε και το καλάθι ο Σπανός. Φόμπουλος. 27-48. Πάρε να σκέφτε τον Κανακώστα, δεν θα εκμεταλλευτεί. Σου διαστρίστε, α, είναι άστοχος, θα σπρώξει πάλι ο Καρακώστας στην κατέλεια. Κιφόπουλος, όντας μακριά από το τρίποντο, 10 δευτερόλεπτα. 1-3, ένα τι παράταξη άμυνας είναι αυτή η ζώνη, 3-2 τώρα, 2-3. Ο Θεσσαλονίκης θα γυρίσει στα 4 δευτερόλεπτα, α, θα χάσει, πρέπει να το πάρει για 2 είναι. Από 3 δεκάλεπτα έχουν μετά από 2. Τι να πει κανείς για αυτό το μάτς, πραγματικά απίστευτο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την έναξη του 3ου δεκαλέπτου. Εάν δεν έχουμε πάει στο νοσοκομείο που εφημερεύει, που είναι πιο κοντά στη Sonic, από έφραγμα θα επιστρέφουμε με την έναξη μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. 49-48 το σκορ. Πίστευτο το παιχνίδι που βλέπουμε στη Sonic Arena. Σάκη Στέντος, το Θωμά, ο οποίος και αυτός στο παρκέ. Σάκη Στέντος, τα δύο αδέρφια μαζί στην περίμετρο.
59-50. Κόπουλος. Jump to 51-50. Πανός. Αλεξανδρόπουλος. Και πάλι δεν είναι στη γωνία. 16 δευτερόλεπτα. Πανός ούτια 3. Άστοχος. Καρακώστα με το νούμερο 7 στο rebound. Κυφόπουλος. Κυφόπουλος έκανε το γύρο σε μια κίνηση που το αρέσει. Πολύ είναι έκοφος. Απέναντι σωματικά. Μια κίνηση την οποία εφάρμοσε πάρα πολύ καλά και στο πρώτο παιχνίδι και το παιχνίδι 16 στα 21 τίποτα εν πολύ. Αυτή και μόνο κίνηση. Και πολλά άλλα που έχει κυφόπουλος. Εντάξει τώρα. Γιούγκας. Έχω σφύριγμα. Λιούκας, να τζάμψει το δεύτερο στο στεά, είναι άστοχος, Κυφόπουλος στο rebound. Κυφόπουλος στο 3, στα 20 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Αλλά το rebound του Λιούκας πήγε και για το ίδιο, ο ίδιος στο rebound του Κυφόπουλος. Αυτός ο τύπος έχει ελαστήρια απόψε. Το μας τέτος, Πατήκας, ωραία πάσα, θα βγει το τρίπολ πόντ και ο Λιούκας θα στόξει. Κυφόπουλος. Καρακώς θα ζήτησε, αλλά δεν θα πάρει στη γωνία ο Χρυστοφίδης. Λιούκας στο rebound. Σάκης Τέντζος. Τέντζος πάει πέντε στο σπιά. Είναι... βγάλει τελικά μια πάσα και ανάποδο λέει. Σπανό υπέροχη συνεργασία. Μία ακόμα. Έχουμε πάθει ανοσία νομίζω στις καλές φάσεις. Έχουμε κορεσμό. Τόσες πολλές που έχουμε δει έχουμε inflation. Λένε και στο χωριό μου. Σεάι. Κόπουλος έκανε από τρίπλα, απέναντι σε αντίπαλο είναι άστοχος. Αμυντικό rebound πάρα πολύ ψηλά ο Πανός. Πατήκας. Πατήκας έκανε μια προσπίση, στέκεται, είναι άστοχος. Πολύ ψηλά και ο Πανός και ο Στεάι. Τελικά ο Στεάι θα σβρώξει την μπάλα και πέντε συμπαίκτης του. Καρακώστας. Το νούμερο 7. Στην κορυφή. Τέλειωσε. Λίμνης. Ένα τζάμπι θα το πάρει τώρα ο Καρακώστας. Είναι άστοχος. Rebound, Thomas Tendon. Μπορεί να πατήκασε για 3, είναι άστοχος. Το νούμερο 7 στο rebound, Τεάι. Στέει μόνος του μέχρι μέσα. Θα χάσει την μπάλα. Και ρωτή να περάσει για τους Αλονίκς. Λιούκας Άιζο λέει ο Σάκης Τέντζος, οκ. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Τον έξω Καράκο. Σάκης Τέντζος. Και μία ακόμα επίσης. Πάρει τα σκύρια στον Λιούκα. Και Άι τώρα πάνω του, όχι ακριβώς. Μας Τέντζος δίνει την επιλογή ο Λιούκας. Δεύτερη επιτελεστή στον Δόστορ. Την μπάλα υπήρχε high-low, υπήρχε mismatch. Καρακώστας έκανε το foul. Τέταρτο Καρακώστας, νούμερο 7. Περάσει τον πάγκο, τέλειος της θέσης. Μετά εκλεγμένος στο Καρακώστας, νούμερο 7. Θα το συμπάγει. Πόσα, πόσα. Κώστα Ζήτα. Σάκης τέλειος στην επαναφορά. Έχει πάσα το μάτι. Θα πάρει τον τρίποντο χωρίς να δώσει πάσα, χωρίς να σκεφτεί τίποτα. Είναι άσχημα. Το rebound. Στιάει. Πήγε για το κλέψιμο. Ο Λιούκας μπαίνει από μια προσπίση. Το γυρίζει το φάουλ. Όχι είναι δυνατόν. Πήγε να βάλει και το καλάθι. Ωπ, that was personal. Από εκεί πέρα από τον Μουσάκη Τέντζο. Γιώργο, πόσα έχεις. Τέλειος.
Για τρεις, άστοχος, όλοις. Λούκας ένα ακόμα rebound και οργανώνει. Πολύ εύκολα στο σχήμα και των δύο ομάδων. Μόνος που μέσα είναι άστοχος ο Λούκας. Πολύ παίκτες παίρνουν την μπάλα και τρέχουν και ψηλή και κοντή. Όπως τώρα κάνει ο Τζιφόπουλος για μία ακόμα φορά. Το γύρο στεφ ανάμεσα σε δύο φορτικά ως εικό του πόλου. Σάκης. Παράδειγμα και ο Λούκας θα εκμεταλλευτεί. Θα πάει αντίθετα από τον Πατήκας. Γύρισε, ρόλαρε πάρα πολύ ωραία στην Τζάνη. Είναι άστοχος. Τζιφόπουλος. Τζιφόπουλος. Σε ένα ακόμα Eurostep, σήμα κάτω από την κίνησή του. Το δικαιώνει για μία ακόμα φορά. 97-54. Μπροστά και πάλι. Κοιμάσαστε. Κοντήκας. Βάλει πλάτη στον Λίλι. Γυρίσει ταχύτατα και είναι εύστοχος. Αφήνει υψηλή μπασκετική τεχνική από τον Πατήκα. 57-56. Είναι η χειρονομία που μπορούμε στο πάντο για να ηρεμήσουμε. Εκεί στην εξέδρα. Για το κλέψιμο Πανός. Συμπληθεί ελεύθερο στο μελέτα. Δεν πήρε ο τέλειος. Για τρεις. Ο Φόμπλος είναι άστοχος. Ο Μάστεντζος μια μακρινή πάσα. Θα πάει με κάποιο τρόπο στον Πανό. Θα πάσουν για τρεις. Έστοχος από την γωνία. 57-59. Φυσικά λέγεται ονομάτα και από αυτό γλουκά θα έβαλε στο μάγκο. 57-59. Σε συγκεκριά από τον Πανό. Μόνος που μέχρι μέσα έφτασε ακόμα γύρω στο πάστοχος. Πατήκα στο rebound. Πήρα 2-2. Μόνος του μέχρι μέσα πήριξε πάρα πολύ ψηλά. Θα βάλει ένα ακόμα καλάθι. Σπανός, 57-61. Με time out θα έχουμε πολύ λίγο. 3-0 ταυματικά. Φάουλ. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ. 5 πλάσα αγωνιστικά λεπτά στην τελική περίοδο. Ήταν ανοίξ. Μην δε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, εδώ είναι η Καρίνα, που είσαι στο ρέκμα, έχω το time out για να σκεφτήσει το παιχνίδι. Ζαλίδρα, 7-61. Το σκήνιο είναι Manchester αυτή πήρε το time out, προφανώς. Άφρια όμως πια το παιχνίδι. Σοφίληση. Ωραία, πάσαμε. Τι πήγε να βγάλει ο Στράις, τι γωνία, τι που ήταν ο τέλειος. Ποιος δεν πήρε την μπάλα. Καλή σκέψη, πάρα πολύ αθλητικός, αλλά δεν βγήκε αυτό που ήθελε ο Στιάι. Σάκης Τέντσος. Ιδονία ο Θωμάς για τρεις, είναι άστοχος. Φυσικό rebound. Από τον Πανό. Παρός και ένας κρίσος ο Θωμά Τέντσο. Στα 7 δευτερόλεπτα. Στα 5 δευτερόλεπτα για τρεις. Πήγε να πάρει τον Θωμάς Φαόλ. Βέντσο με την καλή άμυνα. Έκανε και την κρίσκη. Το σχετικό νόντινγκ δεν θα περάσει από μένα σαν να λέει. Υπάρχει φυσικό rebound Πατήκας. Πανός. Δεν θα πάρει την μπάλα. Έτσι τον Πατήκα και υπάρχει. Φάουλ Μπέκερ Βίσον και Άι. Κάτι τέτοια πάει ενώ ο Σάκης Τέντσος αλλά δεν είχε ζητήρια από τον coach, οπότε... Δεν βάλει. Μας Τέντσος. Γύρω την μπάλα ο Λιούκας. Πατήκας. Στα 7. Βάλει πλάτη, θα γυρίσει το Μας Τέντσος για 3. Στα 3 δευτερόλεπτα, κρύο αίμα! Κρύο αίμα από τον Μας Τέντσος. Διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμα της ομάδας του. Παρακόσα, μπαίνει μέσα, αγόρι. 7-4. Διευθυντικό ριβάζει τον Τζιφόπουλο, απέναντι σε δύο. Πάρα λίγο καλά και πάνω θα κερδίσει. Ο πάνω θα κερδίσει σε δύο φορές ο Τζιφόπουλο. Λούκας έχει τρία φάουλ. Κάτι παιδιά. Δύο. Τέσσερα, κάτι τέτοιο. Τελικά βρέθηκε και φορά στα τρία φάουλ που έχει. Άστοχο Τζιφόπουλο. Στη δεύτερη βολή. Μάστεντζος. Σάκης στη γωνία. Εξανά, στη
για 3-7 από στην μπάτη. Είναι άνθρωπος πάρα πολύ ψηλά. Γράφωσε την μπάλα. Τι ήταν ακουστικά, ήταν αυτά. Και έβαλε το καλάθι. 57-66. Φύζουν διαφορά και πάλι σαν να ανοίξει. Στη Άι. Για να δούμε αν μπορούν να απαντήσουν οι παίκτες της Manchester. Με μια πίστευτη σεζόν πάρα λίγο βήματα. Κρόσι, όντως βήματα. Άρχισε ελάχιστα να συλληφθεί από τον Ρεφ. Πάρα πολύ λίγο. Ούτε καν ένα δευτερόλεπτο. Εγώ δέκατα. Και αμέσως όρμησε ο Πατήκας από τον πάγκο. Πατήκας. Εξτέντος. Για τρεις. Δεύτερο προσκεκάλι από το Πατήκας. Πρέπει τα παραπήδηση. Τι γίνεται. 57-69. Φόπουλος. Όπως το μέχρι μέσα πέραν σε δύο. Και πάλι παλιά το τεχνικό σκηνό. Πλέον μπορώ απλώς να μην μιλάω. Κάνω απλώς να δείχνω. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Έχει κάνει πάρα πολλές φορές και απόψε την Φόπουλος. Εντάξει τέτοιος. Μόνος μέχρι μέσα είναι άστοχος. Τρομακτικά ψηλά θα πάρει το κεντρικό rebound του Πανός. Θα γυρίσει με το αριστερό. Είναι άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα ως τη Άγη και πήρε ο Φόπουλος. Ο Φόπουλος. Θα κάνει σε έξτρα πάση ως τη Άγη. Όπα! Κάτω στη Άγη και ο Σάιξ Φέντος. Πάρα πολύ κοινωτή στον Σάκη Τέντσο. Και τι έχουμε, τεχνική ποινή. Φάουλ. Και τεχνική ποινή. Που έχει κοινωτή στον Στεά η τεχνική ποινή. Κοινωτή στον εκτελεστή η βολή της τεχνικής ποινής. Σπανός είναι έτοιμος να την εκτελέσει. Τελευταία αφού ήταν η βολή της εκείνης ποινής. Τώρα οι βολές του φάουλ. Σκιάει. Άστοχος η πρώτη. Το rebound του Φόπλο είναι άστοχος. Λιούκας στον αέρα έφερε μια πάση στοματικά. Είμαστε εντός για τρεις. Πρέπει στον Χρυστοφίδη είναι άστοχος. Έχει γλυκαστεί από το δύο προηγούμενο που είναι πολύ λογικό. Φάουλ έχει γυρωθεί στον Καρακόστα με το νούμερο 7. Πέμπτο ήταν αυτό. Καρακώστα είναι το πρώτο παίκτη που αποβάλλεται. Τέταρτο ή πέμπτο. Ρε μακούγε με την πιάση! Ας πως υπάρχει... Θα έχεις δει αυτά! Rebound από τον Σοφίδης, τελευταίο δίλεπτο. Φόπουλος, θα πάρει το τρίποντο στα 14 δευτερόλεπτα. Deflection από τον Σπανό. Στεάει. Η γωνία σου για 3 στα 8 δευτερόλεπτα, άστοχος ο Καρακώστας. Λίλης, το φίλης του για 3 θα το πάρει χωρίς να διαλέτερο, είναι άστοχος. Αντώνη. Πατήκας. Αντώνη, ποιος έχει κατοχή. Τωμάς. Ωραία πάσα στον Νίκο, ο οποίος συγκρατεί. 59-74. Ενδεχομένως να έκανε μια εκ
καλή στιγμή τώρα να πάρουν time out οι παίκτες της Manchester. Ζουζίδης στην γωνία, θα το πάρει, πρέπει να μπει και μπήκε. 62-54, ανάσα, πολύ μεγάλη ανάσα εκδοτικά για την Manchester. Θα πάρει το τρίποντο ο Πούλιος, πάει μόνος μέσα από τα ταμπλό έσκαφος. 62-76. Στόπουλος. Στιάει. Μέσα στέκεται, είναι άσκος που ήδη στο τριπτικό ριμπάμπ, αφήσει την πάρα στο καλάκι. Φυσικά το πιστεύει το τρίπαλος. Φίγας, το μας, το δευτερόλεπτα όλα για τους Σαλονίκς. Για να μην θα βάλει το κερασάκι στην τούρθα, η μπάλα θα περάσει εκτός. Ο Πατήκας Δημήτρης, 4,5. Έχουν και φάουλ να δώσουν. Δύο μάλιστα φάουλ να δώσουν. Θα ολίξω πριν, πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, όλα έτοιμα για να ευτυχίσει το παιχνίδι. 4,5. Είναι για τη Manchester. Σεράμιση όπως λέει ο ρεφ. Χρειάζεται επαναφορά. Καρακώστας, ζητάξει την μπάλα, μπορούσε να πάει πιο κοντά, παρά λίγο να μπει, παρόλα αυτά είναι άστοχος. Στο rebound, μπράξει την μπάλα, δεν θα μετρήσει. Είναι κοντά στο να μπει. 4-76. Στρέφω σε πολύ λίγο τελευταία περίοδο. Στου συν 12 Σαλονίκης μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα. Όλα έτοιμα για να το παιχνίδι. Τέταρτη και τελευταία περίοδο στο συν 12 Θεσσαλονίκης, συν 11 συνολικά. Θα δώσει κάποια επίσημα ένα πόντο η της Manchester. Στην πρώτη μήνυση, σε 2-3 είναι άστοχος ο Στόπουλος. Συνήθεια στην επαναφορά, Στόπουλος. Μόνος μέχρι μέσα, φάουλ, στο Θεάι. Τον Τέγο, που σηκώνει το χέρι. Ναι. Είστε 5-76 ο χρόνος. Λούκας. Και θα χέρει στο τέντσο. Ραγνάς σκριν, θα το εκτελεστεί. Φιλότερα στην τύπαλος παρέντου του. Κάνει μια βόλτα, έχει πληστεί από 2. Θα βγάλει μια ωραία πάσα στον Πούλιο. Που ένα ωραίο σημείο, ένα jump shoot, γιατί όχι. Με τον Τέγκο. 65-78. Το συν 13 ακόμα περισσότερο ανεβαίνει διαφορά υπέρ του Σαλονίκη. Κόμπλος. Κούτσα ολόκληρα εκεί, αλλά εμείς δεν μπορούμε. Στιάει. Για 3-6 από την γωνία Λίγης. Τι το πιστεύει ο Πατήκας. Συντοκτώ. Ακόμα ο Καρακώστας από τον πάγκο. Ένα σκριν. Ο Λίγης τέντος με το νούμερο 99. Για 3 άστοχος του Φόπουλος στο rebound. Πολύ πολύ αποφασιστικά. Φόπουλος πέρασε και τον Πούλιο. Πάει μόνος του μέχρι μέσα από το κόστο. Κάτα χειροκροτούμενος. Είναι συγκεντρωμένοι, λέει ένας φίλος της Manchester. Η φορά έχει πέσει στους 8, για να δούμε. Βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από το πρώτο. Οι ομάδες δεν πάνε χάνει σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Έστωχος στη βολή ο Λιχόπουλος. Κιούκας. Πούλιος. Πάρνασκε από τον Τέγο, τριφτεύει την μπάλα στα 6. Παλός, είναι χέρι στο Βιντέντσο, γύρω στο του πλήρου, το πάρει είναι με το αυλό, τρομακτικό, επιθετικό rebound και καλάθι. Από τον Σπανό, δεν το πιστεύει τώρα ο Δέλιος. Η σειρά του θα κάνει στην φυσιονομία μετά τον Πατήκα πριν από λίγο. Στη Άιση 3 θα αστοχίσει, 71-80 παραμένει. Στο σύνε 9 εξαλονίκης, συν κατοχή. Θεωρητικά υπάρχει χρόνος για τη Manchester. Πολύ ποιοτική ομάδα,
παίζει σε μια επίσης πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Λιούκας άστο πόσο, το και ούτε έχω Φόμπλος. Φόμπλος, το κλέψιμο Λιούκας, θα συγκρατήσει αυτός. Και αυτή πάσα τέγος. Ήρθεσε, βγήκε το high low. Μία ακόμα πάσα από τον σπανό στον Λιούκα. Άστοχο κι αυτό. Φόμπλος, στιάει. Μάτς, μάτς υπέρ του Στεάι, το εκμεταλλεύτηκε και πήρε το φάουλ και δύο βολές. Δεύτερο φάουλ το αυτό, δεύτερο. Άσομαι στη δεύτερη μπάλα, μπήκε και μπήκε. Λιούκας. Λιούκας. Πάσα. Καλώς. Λάθος. Έκλεψε. Κάνει μια διαφορετική φάουλ στον Τέγκο. Μετά από κλέψιμο. 17. Διανόητα πληθωρικό το παιχνίδι. Πάρα πολλά πράγματα going. Λέει τους μας οι Αμερικάνοι. Αλλαγές. Τέγος περνάει στον πάγκο. Πατήκας. Τες θέσεις του. Βόμπλος σε αυτό το κατάδι. Βόμπλος για τρεις. Μια στιγμή πάρα μπήκε. Δυο μπλος το rebound επίσης. Περάσει τώρα από το χώρο. Πατήκας, κατεβάζει την επίπτυξη. Κομμάς. Δύο πακές πάνω του. Baseline. Σου για τρεις θα το πάρει. Γιατί να μην το πάρει. Είναι άνθρωπος όμως ο Σπανός. Βόμπλος. Ωραία θα γυρίσει. Και τώρα θα πάρει την μπάλα, τα Mind Games δεν δίνουν και το χρόνο. Φόμπλος. Δείχνοντας να διστάσει, είναι άστοχος ο Μίλης. Δεν ξέρω αυτό το πίνεις, αλλά η μπάλα πήγε όχι πλεονεκτικά, γι' αυτό και δεν πήρε το επιθετικό rebound. Wingley. Ο Σπάντες Λέρ μόνος του μέχρι μέσα θα κλείσει την μπάλα και αυτή την μπάλα στο καλά του Σπανός. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και από τον Στέρι Σπανό. 73-84. Για τρεις άστοχος, σπρώξει την μπάλα ο Φίλης, εκεί που είναι ο Εστιάι. Ο Μαρτυρίζει για προς πίσω του Πατήκα, δεν της έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Φόμπλος κάλυψε πάρα πολύ τα παιδιά χώρο, είναι έστοχος. Σαν άλλος Γιάννης από το κούμπο απόψε, και απόψε ο Φόμπλος. 75-84. Θα γυρίσει. Ωραία πάσα πάνω, υπέροχη συνεργασία. Μία ακόμα. Χάρμα η δέχτε. Το παιχνίδι του Θεσσαλονίκης. Και σε αυτή τη φάση. Μόμπλος το έχει πάρει προσωπικά. Θα πάρει το τρίποντο. Είναι εύστοχος. Εύστοχος ο Μέντρης ο Σπανό. 78-86. Σπανός. Ζάμψου, άστοχος. Τέσσερις, ο Ρώσος δεν πήρε την μπάλα στην φάση. Φάουλ, τώρα στον Γιώργο, στον Φόμπλο. Yeah.
δεύτερη. Σχεδόν θεοποιημένος από τον... από την εξέδρα. Θα έχει τέτοιος. Λιούκας. Φωτάξει τη λέει χαρακώστα στην εξέδρα. Έλα εδώ πέρα. Τιφόπουλος, στην πια 3, το νιώθει αλλά είναι έστω στο airball. Δεν παίρνει τα δημιουργικά, έχουν πολλά πολλά φάω να δώσετε οι παίκτες του Manchester. Σε πουλάει διαφορά. Τελικά στις 6 για τη Manchester. Αλλαγή ο Καρακώστας δεν το πρόλαβε ένα δευτερόλεπτο πριν να βρισκούσε το γινότανε λίγο πριν. Επαναπτύ η μπάλα δική του ομάδα εντός. Τιφόπουλος σου διάτρης και πάλι! Είναι άστοχος! Μέχρι μέσα δεν θα καθόσει να πείσει στο καλάθι. 81-86. Και την πάσα Λιούκας. Ανεπιέρον στον ύπνο την άμυνα των εκτός της Μάντσεστερ η Σαλονίκη και φάουλ με την ζήτηση του Σταφίδη. Φταίει αντιαθλητικό το μάθος τους και ο Κυπαψόπουλο από τον πάγκο. Απλό έχει δοθεί. Δύο βολές. Μπρέλι, μην το βάζεις λίγο στο ΑΕΚ. Το κακό στο γυαλό μου. Τέλειο! Πάρ' τον Αλέξανδρο. Λουκάς. Άστοχος στην πρώτη πόλη, φωτόδος του. Σαν το γιο της φαράει, λέει. Κύριε, σας μάθησε. Όντως, η αλήθεια είναι ότι παίρνει λίγο, Λουκάς. Κοιτά μάλιστα, τι εφτάει, όχι μόνο λίγο. 81-87, στην 6, ο Φόπουλος. Μέχρι μέσα στέκεται, μέχρι τη συνεχεία και πάλι. 83-87, 3-40 πριν. Κάτι είπε στον Ματίκα στον Ρεφ. Στον Ρεφ, στον προπονητή, ο Σαντζέντος. Αυτό, νομίζω αυτό έχει πει και πριν ο Σάχης Τέντζος στον Παθήκα στον πάγκο. Ήταν το πελάτι. Φόπλος. Θα χρειάσει μπάλα τώρα ακριβώς. 2.50. Στον για 3 στα 22 δευτερόλεπτα. Αν είναι δυνατόν. Άστοχος. Αν έπαιρνε και αυτό 88 μετά θα περάσει μπροστά. Μάντσεστερ. Γωνία λέει στο Θωμά. Thank you.
φάση, φάουλ θα μιλάς. Φάουλ που σκεάει. Σιένα είπε, Σιένα, Αντώνη. Το φινάλε προμηνύεται θρυλικό. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικα Αρίνα, 2-5 τα ομαδικά, 87 όλα. Το κουμπούχι λέει ότι ακούγομαι καθαρά στην κάμερα. Λοιπόν, η κατοχή έπρεπε το time out της Manchester. Περάσει στα χέρια του Τσαλονίκη. Είχαν αυτή την κατοχή. 14 χρόνια. Θα πάρει το σκρίνι να εκτελέσει πίσω από αυτό. Έχει το φως! Είναι ρίχνω το πέμπτο! Sorry Καρίνα, έτοιμο να κρυμιστεί το γύρο του Σάξ τέτος. Θα μόνο σε ένα ράνι, θα το δεύτερο άστομο και φως! Και φούλο στο rebound! Και φάουλ, Σάξ τέτος. Δύο φορές! Εγώ! 90-87! Πέντε πόσα, πέντε και αυτό. Πέντε το φαουλ, ποιος όχι, τέτοιος πρώτος από τους Σαλονίκες που βάλετε. Time out, Σαλονίκες επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 90-87. Έχουμε χάσει τα λογικά μας από το φίλι, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Σόνικα Αρίνα, όλα έτοιμα για να συνεχίσει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που έχουμε από όλες τις απόψεις. Δεν υπάρχει μία άποψη από την οποία να μην είναι. 91-87. Στοχος στην πρώτη βολή του Φόπουλος. Μαξιλαράκι ασφαλείας 4 πόντων, 1 και 5. Άστοχος ο Λιούκας. 1 λεπτό, τελευταίο λεπτό στην έπαιρνη περίοδο. Λιούκας, Λιούκας σε μια προσφύγηση να αποσύζεται με την κορυμπάου και πάλι άστοχος. Το έχει σαν να έχει την κορυμπάου. Φερόμαστε στην άλλη πλευρά. Καρακώστας με το νούμερο 0 στις βολές. 92-87. Στο Final Four του Manchester. Λιούκας, σουτιά 3, σφανός. Το κάνει με τα μπλε που είναι πιο άσχημος. Βόμουλος. Βόμουλος. Τελείς. Τελείς το φάουλ. Το Λιούκα. Ποιος ζητάει αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στις βολές. Έτσι όμως την πρώτη. 93. 94-87. Στο Final Four το κερασάκι στην τούτα. Θα το πάρει ο Καρακώστας με το νούμερο 0.
Γιωβόπουλο στην πέρα, θα αφήσει πάρα στο καλάθι. 97-87. Κούλιο στην επαναφορά. Τομάς Τέτζος. Δεν θα εκτελεστεί επίθεση. Όπως φαίνεται, η Manchester United στο Final Four της Master έχει κάνει ένα απίστευτο μπασκετικό χάπημα η Manchester. Στο συν 10 η διαφορά υπέρ της απέναντι στους Θεσσαλονίκη. Ήταν πρώτη στον όμιλο. Στον όμιλο της Θεσσαλονίκη στην κανονική διάρκεια. Σε κάποια φάση mid-season ήταν ζήτημα για το αν θα κάνουν, για το αν θα βρίσκονται καν στα play-offs οι Manchester. Όχι μόνο βρίσκονται στα play-offs, έχουν ενισχυθεί και είναι οι Manchester. Κοιτάξτε και ακούστε. Ξεχυλίζει συνέστημα όλη η ζώνη Καρίνα. 87 πόντια στην Ελληνική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έκαναν μια απίστευτη προσπάθεια. Έφτασαν στο 10 plus δύο φορές. Λίγησαν τελικά στην τέταρτη περίοδο. 97-87, 11 πόντια στην ολική διαφορά των Manchester. Κάπου εδώ πέρα κλείνει αυτή η ιστορική αναμέτρηση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το απίστευτο οπτικό οξυστικό αποτέλεσμα. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.